έναν πολεμικό πεντοζάλι τίμησαν τη μνήμη του Δασκαλογιάννη 250 χρόνια από το θάνατό του, χορευτές του λαογραφικού ομίλου Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη, που συμμετείχαν σε μια πρωτοβουλία της Παγκριτίου Ένωσης Αθηνών στα κριτικά σωματεία όπου γης. Μια εκδήλωση η οποία μέσω ίντερνετ θα γίνεται παγκόσμια. Δηλαδή, ήρθα σε επαφή με όλα τα σωματεία και τα χορευτικά όπου υπάρχει κριτικό σωματείο και σχολή χορού, προκειμένου να χορέψουμε ένα πεντοζάλι ταυτόχρονα όλοι στις 8 η ώρα σήμερα, στη μνήμη ενός μεγάλου αγωνιστή, όπως το Δασκαλογιάννη, ο οποίος το όνομα του βέβαια είναι Ιωάννης Βλάχος. Η ήχη από την κριτική μουσική και ο δυναμικός χορός των χορευτών συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των περαστικών στο κέντρο του Ηρακλείου, που κοντοστάθηκαν για να συμμετέχουν στη δράση χθες το απόγευμα, τιμώντας και εκείνη με τη σειρά τους το Δασκαλογιάννη, μια από τις σημαντικότερες μορφές του αγώνα των κριτικών κατά των Τούρκων, που συμβόλησε τη μάχη για την ελευθερία. Σας σήμερα συμπληρώνονται 250 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Δασκαλογιάννη και ήρθαμε να τον ετοιμήσουμε ως ελάχιστο φόρο τιμής για το έργο του. Ο λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένο να την ξαναζήσει. Με έναν επαναστατικό πεντοζάλι, ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε ένα μεγάλο αρχηγό της Επανάστασης, τον Ιωάννη Βλάχο ή Δασκαλογιάννη. Η πρωτοβουλία της Παγκριτίου Ένωσης Αθηνών, στην οποία συμμετείχαν κριτικά σωματεία σε όλο τον πλανήτη, εντάχθηκαν στη συλλογική προσπάθεια να τιμηθούν οι ήρωες της Επανάστασης του 1821.